Κλείνουμε σχεδόν ένα μήνα στη πλατεία της Πάτρας, εδώ στην πλατεία Γεωργίου, όπως και στις υπόλοιπες πλατείες της χώρας. Και αυτό ξεκίνησε νιώθοντας ο κόσμος μια αγανάκτηση, μια ανάγκη το να βγει στον δρόμο, μην αντέχοντας άλλο αυτή την πολιτική, μην αντέχοντας άλλο αυτά τα βάρβαρα μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διέξοδος με αυτή την πολιτική και ζητάει με το να κατεβαίνει στις πλατείες και να διαμαρτύρεται, να φωνάζει. Ζητάει το αυτονόητο. Ζητάει το ότι θα πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτή την πολιτική, το ότι δεν μπορούν άλλο να εκμεταλλεύονται τα εργασιακά μας δικαιώματα, δεν μπορούν να μας κλέβουν το μέλλον. Και επίσης, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι ζητάνε άμεση δημοκρατία. Σημαίνει αυτό ότι τελικά μπορούμε να πάρουμε εμείς οι ίδιοι τη ζωή μας στα χέρια μας. Δεν μπορούν να αποφασίζουν 300 άνθρωποι για το μέλλον ολόκληρης της κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γέννησε και τη συλλογικότητα μέσα στις πλατείες, γέννησε την ελπίδα, γέννησε, αν θέλετε, και την ίδια τη δράση και τη συζήτηση. Και αυτό το πράγμα για μας, είμαστε εδώ πέρα σήμερα, δίνουμε μια μάχη, δίνουμε μια πολιτική μάχη, η οποία θα κορυφωθεί και την επόμενη εβδομάδα. Εμείς λέμε ότι όλος ο κόσμος θα πρέπει να πάει στην πλατεία Συντάγματος την επόμενη, έτσι ώστε να, ακριβώς να μην πέρασε αυτό το μεσοπόδεσμο, αυτή η πολιτική να μην συνεχιστεί, ακριβώς να πάρουμε τη ζωή στη χέρια μας.